Με αφορμή τη συμμετοχή της Αρμενίας ως τιμόμενη χώρα στη Διεθνή Έκθεση Τουρισμού Φιλοξένια 2022 που πραγματοποιήθηκε 18 με 20 Νοεμβρίου στο Διεθνές Εκθεσιακό Κέντρο Θεσσαλονίκης, ο πρέσβης της Δημοκρατίας της Αρμενίας, κύριος Τιγκράν Μουκρτιτσιάν, μιλώντας αποκλειστικά στο Πενταπόσταγμα, είπε πως θα πρέπει να αναβαθμίσουμε τη συνεργασια Αρμενία Ελλάδα σε σημαντικά υψηλότερο επίπεδο, το οποίο θα συνάδει με τη στρατηγική συνεργασία. Η συμμετοχή της Αρμενίας στην ελληνική έκθεση Φιλοξένια 2022 είναι μια ευκαιρία τόσο για την Αρμενία όσο και για την Ελλάδα να ενισχύσουν τους ιστορικά φιλικούς δεσμούς και να πυροδοτήσουν περαιτέρω ανάπτυξη των διμερών σχέσεων στον τουρισμό, στο εμπόριο, στις επενδύσεις και στην οικονομία γενικότερα, λέει ο κύριος Μουκρουτσιάν, συμπληρώνοντας πως είναι συμβολικό ότι η συμμετοχή της Αρμενίας στην έκθεση ως επίτιμη προσκεκλημένη πραγματοποιείται στο πλαίσιο της 30ης επαιτίου από τη σύναψη διπλωματικών σχέσεων μεταξύ Αρμενίας και Ελλάδας. Οι αρμενοελληνικές σχέσεις βασίζονται σε κοινέ αξίες, αρχές και δεσμούς αίματος που είναι πάνω από κάθε άλλο είδος επαφών, τονίζει ο ίδιος. Ο πρέσβης της Αρμενίας, Σχολιάζει το γεγονός ότι ο εορτασμός των 30 ετών διπλωματικών σχέσεων λαμβάνει χώρα σε μια περίοδο που οι πολιτικοί δεσμοί μεταξύ των δύο χωρών βρίσκονται στο υψηλότερο επίπεδο. Τονίζει ωστόσο πως όσον αφορά τις αρμένο-ελληνικές επιχειρηματικές σχέσεις, οι οικονομικοί δείκτες είναι πολύ μέτριοι και υπάρχει χώρος για επέκταση. Ο πρέσβη τη Αρμενία αποκαλύπτει πω ένα από τα σημαντικότερα καθήκοντα που έχουμε θέσει για τον εαυτό μα είναι να αυξήσουμε τον αριθμό των Ελλήνων τουριστών στην Αρμενία, ενώ προτρέπει κάθε Έλληνα, τουλάχιστον μία φορά στη ζωή του, να δει τον ναό και τη θερινή κατοικία του Αρμένιου βασιλιά στον Καρνί, έναν ελληνιστικό ναό του πρώτου αιώνα στην Αρμενία, που κατασκευάστηκε από Έλληνε αρχιτέκτονε πριν από περισσότερα από 2.000 χρόνια. Αναφερόμενο στι κοινέ γεωπολιτικέ προκλήσει που αντιμετωπίζουν Ελλάδα και Αρμενία, ο πρέσβη τη Δημοκρατία τη Αρμενία αναφέρει πω συνεργαζόμαστε στενά, κάνοντα ο καθένα ό,τι καλύτερο μπορεί για να ελαχιστοποιήσει τι επιπτώσει των γεωπολιτικών προκλήσεων στι αρμενοελληνικέ επιχειρηματικέ σχέσει. Οι παραδοσιακέ φιλικέ σχέσει μεταξύ Αρμενία και Ελλάδα και οι ιστορικά διαμορφωμένοι στενοί δεσμοί έχουν μεγάλε δυνατότητε να εμβαθύνουν περαιτέρω τη συνεργασία μεταξύ των χωρών μα, προάγοντα και αμοιβαία οικονομικά συμφέροντα, επισημαίνει ο ίδιο και προσθέτει πω ο πυρήνα των δραστηριοτήτων του δεν είναι μόνο η εμβάθυνση των πολιτικών και οικονομικών σχέσεων, αλλά και η αξιοποίηση των μεγάλων δυνατοτήτων στου τομεί του πολιτισμού, τη επιστήμη και τη εκπαίδευση μεταξύ των χωρών μα. Η Ελλάδα είναι ένα από του σημαντικότερου εταίρου τη Αρμενία στην Ευρώπη και στον κόσμο. Τέλος, ο κύριος Μουκροτιτσιάν μίλησε για τους δεσμούς αίματος Ελλάδος-Αρμενίας. Οι χώρε και οι διασπορέ μας, μαζί με του Κύπριου αδελφού μα αλληλοϊποστηρίζονται για να επιτύχουμε τη διεθνή αναγνώριση των τραγωδιών μα, είπε ο ίδιο αναφερόμενο στη γενοκτονία των Αρμενίων και των Ποντίων από του Οθωμανού Τούρκου. Θα ήθελα να τονίσω ότι δεν θα ξεχάσουμε ποτέ την ειλικρινή υποστήριξη του ελληνικού λαού και τη κυβέρνηση τη Ελλάδα. Στι πιο δύσκολε περιόδου τη ιστορία του έθνου μα, το πιο πρόσφατο παράδειγμα των οποίων ήταν ο πόλεμο του 2020, όταν το Αζερβαϊτζάν, υποστηριζόμενο από την Τουρκία και Ισλαμιστέ μισθοφόρου, επιτέθηκε στο Αρτσάχ, και στη συνέχεια τον Σεπτέμβριο του 2022, όταν παραβιάστηκε η εδαφική ακαιρεότητα από το Αζερβαϊτζάν με μια συνεχιζόμενη κατοχή αρμενικών εδαφών στο νότιο και νοτιοανατολικό τμήμα, τόνισε ο πρέσβη. Πιστεύω ότι παρά τι δυσκολίε θα καταφέρουμε να τις ξεπεράσουμε και να ανοίξουμε το δρόμο για ασφαλή και ευημερούσα Ελλάδα και Αρμενία, για χάρη των εθνών μας, κατέληξε ο πρέσβης της Δημοκρατίας της Αρμενίας. Ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε. Για να λαμβάνετε πρώτοι όλες τις νεότερες εξελίξεις, κάνετε like και εγγραφή στο κανάλι μας. Μην ξεχνάτε να μας κάνετε σχόλια με την άποψή σας.